Έχουμε μαζί μας τρεις εξαιρετικές, κατά την γνώμη μου, προσωπικότητες. Έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Σπύρο τον Δανέλη, βουλευτή με το ποτάμι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και τον Μιχάλη Σαββατακάκη, γενικός έλεγχος της αριστεράς, της αναρωτικής αριστεράς. Ο τίτλος μάλλον της σημερινής εκδήλωσης έχει να κάνει με τις, προοδευτικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι ευτυχές, νομίζω, το γεγονός και για την κουβέντα που θα έχουμε εδώ, ότι πολλά από τα ζητήματα που μας απασχολούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο απασχολούν και τη χώρα μας, απασχολούν και την κυβέρνηση και οφείλουν να απασχολούν και συνολικά το πολιτικό μας σύστημα. Το πρώτο θέμα είναι η οικονομική πολιτική. Ποιο μοντέλο οικονομικής πολιτικής και αναπτυξιακής πολιτικής θα έχουμε τόσο στη μεταμνημονιακή εποχή σε εθνικό επίπεδο, όσο και πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη με ορίζοντα τις ευρωεκλογές και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται ότι συζητώνται και στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς, την οποία και την εθνικιστική έξαρση γενικότερα, την οποία την είδαμε με μεγάλη ένταση και ορμή αυτό το διάστημα και στη χώρα με τη συμφωνία Τσίπρα και Ζάεφ, αλλά τη βλέπουμε και σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, έχουμε άνοδο των εθνικιστικών και προδεξιών κομμάτων. Μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία το ένα κόμμα της κυβερνητικής συμμαχίας, η Λέγα του Βορρά, έχει ακροδεξιά απεύθυνση, ξεκάθαρα, το βλέπουμε και στο προσφυγικό. Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει και με το συνολικό πλαίσιο της δημοκρατικότητας, της ενίσχυσης δηλαδή της δημοκρατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ενίσχυσης λογοδοσίας των θεσμών, της διαφάνειας, ζήτημα το οποίο και οι τρεις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωομάδα της Αριστεράς και η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών αλλά και των Πρασίνων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Και κλείνοντας, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Προοδευτικό Φόρουμ στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο και την πρωτοβουλία που έχει αναλυθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2016, το Ευρωπαϊκό, την Προοδευτική Συμμαχία, με συγχωρείτε, ένας εκ των πιο έτσι ένθερμων υποστηρικτών και ένας από τους οποίους συμμετείχε ενεργά και δούλεψε πολύ για να γίνει αυτό το εγχείρημα, είναι και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Και ελπίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε προς το επόμενο διάστημα σε επίπεδο Ευρώπης και στα δικά μας εντός, στην Ελλάδα. Λοιπόν, δίνω τώρα τον λόγο στους ομιλητές μας. Ξεκινώ με τον Δημήτρη Παπαδημούλη.